Την ώρα που το παγκόσμιο σύστημα κλονίζεται ενώ κυριαρχεί η ανασφάλεια αλλά και η οργή των καταθέτων για τα μικρά επιτόκια καταθέσεων, ο δισεκατομμυριούχο Έλον Musk ετοιμάζεται να δώσει τη χαριστική βολή στο σύστημα των τραπεζών με μια πρωτοβουλία που φέρεται να θέτει σε εφαρμογή με όχημα το Twitter και την εμπειρία τη εταιρεία του PayPal. Λίγε ημέρε πριν, ο Elon Musk έδωσε στου υπαλλήλου του μια πρόγευση για το σχέδιό του να δεκαπλασιάσει την σημερινή αξία του Twitter και στον πυρήνα των πλάνων του είναι η οικονομική δραστηριότητα των εκατομμυρίων χρηστών του. Είναι ένα remake των πρώτων βημάτων του Musk με την startup XCOM, την πασίγνωστη πλέον PayPal. Η γρήγορη επιτυχία της εταιρείας διαδικτυακών συναλλαγών του Musk του χάρισε το πρώτο μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του, που στη συνέχεια επένδυσε στην Tesla και ακολούθησε η ίδρυση της SpaceX που πλέον συνάπτει συμβόλια με την NASA. Τώρα από 91χρονος μεγιστάνας θέλει οι χρήστες του Twitter να μπορούν να μεταφέρουν πανεύκολα χρήματα ο ένας τον άλλον χωρίς καθυστερήσεις, να υποφελούνται από επιτόκια καταθέσεων και πολλά άλλα. Πρακτικά θέλει να μετατρέψει το Twitter σε μια παγκόσμια ηλεκτρονική τράπεζα, όχι μόνο για τις συναλλαγές αλλά και για καταθέσεις που θα έχουν μάλιστα αυξημένο επιτόκιο. «Νομίζω ότι είναι εφικτό να γίνουμε το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον κόσμο», έλεγε ο Έλλον Μάσκ τον Μάρτιο, μιλώντας σε συνέδριο της Μόργαν Στάνλεϊ. Αναλυτές εκτιμούν πως οι βλέψεις του να γίνει το Twitter εφαρμογή πληρωμών θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα της εταιρεία που προς το παρόν εξασφαλίζει το 90% των εσόδων από τι διαφημίσει. Εμπνευμένος από αντίστοιχες εφαρμογές στην Ασία, ο Μάσκ θέλει να εκμεταλλευτεί την κίνηση των εκατοντάδων εκατομμυρίων χριστών.